Ήταν απόγευμα και ο ηγούμενος της ιερέας μονής Παναγίας Αναφωνήτριας της Ζάκυνθου, Διονύσιος Σιγούρος, κλάδευε τα δέντρα του περιβολίου του μοναστηριού, όταν ένας νέος άντρας, τρομαγμένος και ανήσυχος, πλησίασε και πέφτοντας στα πόδια του Διονυσίου, ψιθύρισε: «Σώσε με, γέροντα, με κυνηγούν να με σκοτώσουν», και έριχνε αγωνιώδεις ματιές στην αυλόπορτα. Ο ηγούμενος, που σαν Ζακυνθινός γνώριζε όλους τους συντοπίτες του, κατάλαβε πως ο επισκέπτης ήταν ξένος. «Ποιος, παιδί μου, καταδιώκει ένα ξένο άνθρωπο στο φιλόξενο νησί μας?» ρώτησε παραξενεμένος. «Η σιγούρη, γέροντα», ξαφνιάστηκε ξανά ο γέροντας, καθώς άκουσε πως τον ξένο κυνηγούσαν συγγενείς του. «Γιατί σε κατατρέχουν οι σιγούροι?» τον ρώτησε ο ηγούμενος. «Έκαμα φωνικό δέσποτα». Ο Διονύσιος έμεινε εμβρόντιτος. «Ποιον σκότωσες?» τον ρωτά. «Τον άρχοντα Κωνσταντίνο Σιγούρο», του απαντά εκείνος, κατεβάζοντας τα μάτια. Πληγώθηκε κατάκαρδα ο ηγούμενος, καθώς άκουσε πως σκοτωμένος ήταν ο αδελφός του. Τα μάτια του υγράνθηκαν. Συναισθήματα θλίψης και οργής τον τύλιξαν και για μια στιγμή πέρασε από το μυαλό του να εκδικηθεί το φωνιά του αδελφού του, παραδίνοντάς τον για άμεση και δίκαιη τιμωρία. Όμως ευθύς αμέσως μετάνιωσε για τη σκέψη του. Χαλιναγώγησε το πάθος της εκδίκησης που γεννήθηκε στην ψυχή του. Όχι, δεν έπρεπε να πάρει εκδίκηση. Θυμήθηκε πως ο Κύριος είχε συγχωρέσει τους σταυρωτές του πάνω στο σταυρό. «Κύριε, ελέησον με τον αμαρτωλό», ψιθύρισε και έκαμε το σημείο του σταυρού. Στράφηκε στο φωνιά και δίχως να του αποκαλύψει πως ήταν αδελφός του θύματος, το ρώτησε ήρεμα: «Γιατί, παιδί μου, σκότωσες αυτόν τον καλό άρχοντα του νησιού?» Και εκείνος, όλο αγωνία και τρόμο, είπε βιαστικά: «Η κακιά η ώρα, γέροντα. Μα μην το ψάχνεις. Κρύψε με μονάχα, σε παρακαλώ, να γλιτώσω από τη δικαιολογημένη οργή τους. Κρύψε με, γιατί όπου να είναι καταφθάνουν στο μοναστήρι και θα με το φωκίσουν». Τότε ο Διονύσιος, πράττοντας κατά μίμηση Χριστού, του είπε: «Θα σε κρύψω, ακολούθαμε». Τον έκρυψε σε απόκριφο μέρος, που μήτε οι καλόγεροι δεν γνώριζαν. Μόλις που πρόλαβε να ασφαλίσει το φωνιά και οι σιγούροι, ξαδέλφια και συγγενείς του, κατέφθασαν αρματωμένοι, κατάκοποι και αγριεμένοι. «Πού είναι ο φωνιάς, γέροντα?» τον ρώτησαν χωρίς περιστροφές. Ο πατέρας Διονύσιος έκανε πως δεν γνώριζε τίποτε. «Δεν είμαστε φωνιάδες εδώ, αδέλφια μου. Δεν λέμε για τους ανθρώπους του μοναστηριού, αλλά για το φωνιά που τρύπωσε εδώ μέσα πριν από λίγο», του απάντησαν. Ο ηγούμενος κράτησε όλη την ψυχραιμία του. Έπρεπε να τους πείσει, όχι μονάχα με λόγια, αλλά και με τη στάση του, πως ο φωνιάς δεν ήταν εκεί. Αν υποψιάζονταν πως τον έκρυβε για λόγους χριστιανικής ανεξυχακίας, εκείνοι θα έκαναν το παν για να τον ανακαλύψουν. «Γιατί πρόκειται?» ρώτησε ο Διονύσιος. Εκείνοι του εξιστόρισαν τα γεγονότα και ο Άγιος άφησε τα δάκρυά του, πως τότε συγκρατούσε με κόπο να τρέξουν στο πρόσωπό του. Θρύνησε βουβά τον άδικο χαμό του αγαπημένου του αδελφού. Μετά από λίγες στιγμές ο Διονύσιος τους ρώτησε, σκουπίζοντας τα μάτια του: «Ναι, αδέλφια μου, μα τώρα τι γυρεύετε με τα τουφέκια στο μοναστήρι?» Ένας από τους διώκτες του απάντησε: «Είδαμε πως ο φωνιάς τράβηξε κατά δω, γέροντα, και νομίσαμε πως θα σου γύρευε καταφύγιο. Όμως, πάμε, φεύγουμε, κάπου εδώ γύρω θα κρύβεται, αλλά θα τον βρούμε, δεν θα γλιτώσει». Οι σιγούροι άφησαν το μοναστήρι και συνέχισαν την αναζήτηση του φωνιά στο νησί. Όταν οι συγγενείς του ξεμάκρυναν, ο πατέρας Διονύσιος πήγε στην κρυψώνα και κάλεσε το φωνιά να βγει έξω. Μόλις εκείνος βγήκε, του καταφύλισε τα χέρια: «Σε ευχαριστώ, Άγιε ηγούμενε, μου έσωσε τη ζωή». Και ο Άγιος τον ρώτησε: «Άνθρωπέ μου, γνωρίζεις ποιος είμαι?» Εκείνος κούνησε το κεφάλι του αρνητικά. «Είμαι ο αδελφός του σκοτωμένου», του είπε με φωνή γεμάτη πόνο. «Ο αδελφός μου, που εσύ του αφαιρέσεις τη ζωή, κανένα δεν είχε βλάψει. Γιατί το έκανες?» Σάστησε ο φωνιάς, χλώμιασε, ενώ το πάνω χείλη του τρεμόπαιξε. «Κακιά ώρα, δέσποτα», δικαιολογήθηκε ξανατραυλίζοντας. «Πρέπει, αδελφέ μου, να μετανιώσεις για αυτή σου την πράξη, να γυρέψεις συγχώρεση από το Θεό. Αν χάσεις την ψυχή σου, τα έχεις όλα χαμένα», του είπε ο ηγούμενος. Ο φωνιάς έβαλε τα κλάματα, λέγοντας με συντριβή: «Μετανιώνω, γέροντα, μετανιώνω». Ο πατέρας Διονύσιος τον συγχώρεσε. Του έδωσε μάλιστα και κάποια χρήματα για τις πρώτες του ανάγκες και τον συνόδευσε στο γυαλό, όπου τον παρκάρισε σε περαστικό καράβι για την Πελοπόννησο. Πόσο έχουμε τη δύναμη καρδιάς να κάνουμε αυτό που έκανε ο Άγιος Διονύσιος? Την ευλογία του να έχουμε.